Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, σήμερα Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015. Η Εκκλησία μας γιορτάζει την μνήμη του Βασιλίσκου Μάρτυρος, Παύλου Νεομάρτυρος. Είσαι ακούτε την εκπομπή το σχόλιο της ημέρας με τον Τένι Καμαρίδη από τον Enjoy Radio, σε αναμετάδοση από την e-pavlathrakinews.gr. Αν δεν είχαμε και θορύβους εδώ πέρα δίπλα από το γραφείο, καλά θα ήταν. Λοιπόν, ζωντανή εκπομπή μας, τι να κάνουμε, ακούγονται όλα. Αλλά επειδή μου κάνετε παράπονα ότι όταν βγαίνω στον αέρα ακούτε γκράτσα, γκρούτσα, ακούτε ξεροβίχες κτλ. Τι να κάνουμε, έχουν και συνεργάτες που δεν καταλαβαίνουν. Λοιπόν, τι να δούμε σήμερα, εκτός από την όμορφη μέρα, να εξιάτικη, η οποία μπορεί και να έχει λίγο συνεφάκια στη συνέχεια. Να δούμε τι παίζει, λέει. Μου λέει κάποιος σήμερα το πρωί, ήρθε και έτσι, μου φάγε λίγο τον χρόνο. Λέει τι παίζει, ρε Καμαρίδη, τι να παίξει. Του είπα τι παίζει, το μόνο που παίζει τι είναι, αλλά δεν μπορώ να το πω τώρα στον αέρα γιατί δεν κάνει, μας ακούν και ενήλικοι. Κατά άλλα, κάποιοι παίζουν παιχνιδάκια. Να περιμένω να ολοκληρώσετε και η κυρία μου. Λοιπόν, κάποιοι παίζουν παιχνιδάκια στην καμπούρα μας και παίζουμε τα νεύρα μας. Παίζουμε τις τύχες μας, γενικώς παίζουν, δεν έχουν τίποτα άλλο να παίξουν και παίζουν. Και αναφέρομαι στα παλικάρια εδώ που μας εκπροσωπούν στην σημερινή κυβέρνηση, όπως και στα προηγούμενα παλικάρια που τα λέγαμε και τότε, λέγαμε για τα παιδάκια που μας κατέστρεψαν, λέγαμε για τους άλλους που ήρθανε στους μεγαλύτερους σε ηλικία αλλά το ίδιο καταστροφής και λέμε και για αυτούς, οι οποίοι δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα. Δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα. Έχουν χάσει τον μπούσουλα. Και βέβαια ασχολούνται για να παραβλανήσουν την κοινή γνώμη οι παπαγάλοι τους με το αν ο Αλέξης πήγε στην Ρήγα σε 130 ή αν πήγε με Phantom, Crossair ή αν πήγε με F-16 ή οτιδήποτε άλλο. Το ότι είχαν βλήματα μαζί τους σίγουρα. Ήταν οπλισμένα τα αεροσκάφη. Είχαν βλήματα μαζί τους. Και από αυτούς τώρα εμείς περιμένουμε να βγάλουμε λευκό καπνό. Είδαμε ότι είχαν ειδικές θέσεις στο 130 γιατί λέει χάλασε το πρωθυπουργικό αεροπλάνο. Δεν είχαν λεφτά προφανώς να το φτιάξουν, να το επισκευάσουν. Και αρχίζουν τώρα τα σενάρια. ΦΠΑ. Σύρια. Ο μεγάλος ΦΠΑ θα κατεβεί, ο μικρός θα ανεβεί. Ο μεσαίος θα ανεβοκατεύει ή ο μικρομεσαίος θα κατεβοανεύει. Και λένε. Και λένε ό,τι μπαρούφα του ήρθε του καθενός στο κεφάλι. Βέβαια, παράταση παίρνουμε τώρα ψυχολογικός πόλεμος ουσιαστικά. Μπορεί να μέχρι το φθινόπωρο παίζει αυτό το σενάριο. Γιατί οι μεταρρυθμίσεις δεν πρέπει να γίνουν, λέει, αμέσως, αλλά σιγά-σιγά. Δηλαδή, αν για παράδειγμα γίνουν οι μεταρρυθμίσεις, δηλαδή νέοι φόροι ουσιαστικά, χαράτσια, έτσι. Αν θα γίνουν τώρα αμέσως, θα ξεσηκωθεί θύελα. Ενώ αν μας το βάζουν σιγά σιγά, αν μας το βάζουν σιγά σιγά το υπόθετο, δεν πονάει τόσο πολύ. Ένα υπόθετο που να το φάζει, έτσι. Το υπόθετο που είναι να μπει, δεν λέω αγκούρι, λέω το υπόθετο. Θα μπει, ολόκληρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να σπάσει τη μέση, γιατί αν σπάσει τη μέση θα πάρει πλέον δόση. Αλλά άλλο να το βάζει κατευθείαν και να πονέσει, αν και μεγάλο, άλλο να το βάζει λίγο αυτή τη βδομάδα, λίγο την άλλη εβδομάδα. Και μέχρι το φθινόπωρο, τζουπ, θα σου καθίσει και μπορεί να σου αρέσει κιόλα. Ναι, ξέρω, γίνομαι λίγο εσχρός, κυρία μου, αλλά έτσι είναι. Έχουμε ένα γκούρι, το οποίο μας βάζουν σιγά-σιγά. Σου λέει, μεταρρυθμίσεις, μέχρι το φθινόπωρο. ΦΠΑ, θα το φάτε και θα ησυχάσετε. Χαράτσια, τα νέα μοντέλα, ξέρετε, τι σκαφίζονται οι άνθρωποι, κάθονται σε ένα τραπέζι. Και δεν λένε πώς να ελαφρύνουμε τον κόσμο, αλλά λένε πώς θα τα βγάλουμε από την καμπούρα του κόσμου με διάφορα τεχνάσματα, tricks. Είδατε, χθες έσκασε ένα άλλο trick που σχεδιάσαν, έτσι ώστε αν βγάζεις κανένα φραγκάκι από, έχεις ας πούμε, 10-20.000 κατάθεση. Ένα κομπόδεμα, ρε παιδί μου, έχεις 30.000, 20. Θα πάρεις από αυτά τόκους το εκπληκτικό ποσό των 280 ευρώ, ας πούμε. Τσακ, δεν μπορεί να με το δηλώσεις. Δηλώνεις 280 ευρώ από τόκους καταθέσεων. Μάλιστα. Ενώ προηγουμένως
έχουν φορολογηθεί κατά 15% από το ίδιο σύστημα. Δηλαδή δεν σου δίνουν ολόκληρο, σου παρακρατάνε το φόρο, θα έρθουν να του ξαναβάλει στη φορολογική σου δήλωση και θα φανεί εισόδημα. Και θα ξαναφορολογηθεί. Εκτός από αυτό, αν κάνεις το λάθος να είσαι κανένα σπιτάκι από τη μακαρίτσα τη μάνα σου, όπως έχω εγώ, και να τον νοικιάσεις, σιγά μην τον νοικιάσω, κυρία μου. Εκεί θα ερυπώσει νυχτερίδες και καράνες. Θα πάρω μερικά δέσποτα, θα τα βάλω μέσα τουλάχιστον να επιτελέσω κοινωνικό έργο. Κάναν ξέπαρκο, να επιτελέσω κοινωνικό έργο. Σιγά μην τον νοικιάσω! Που φτάσαμε. Λοιπόν, αν είσαι κανένα σπιτάκι από τη μακαρίτσα τη μάνα σου και παίρνεις 150 ευρώ το μήνα, λέω τώρα 120, 180 και μαζέψεις και το εκπληκτικό ποσό το 2.000 ευρώ το χρόνο, τότε την έκατσες. Θα βλαστημείς την ώρα και τη στιγμή να παίρνεις 280 ευρώ ολόκληρα από τόκους, να παίρνεις και κανένα 2.000 από ενίκιο του σπιτιού της μακαρίτσας. Τι άλλο θες? 2.280. Εμέλα πόρα θα προσθεθεί αυτό στο εισόδημά σου και αν κάνεις το λάθος να παίρνεις και 7-8 εκατοστάρια το μήνα. Μηνιάτικο, εσύ και η γυναίκα σου, όχι μόνο θεωρείσαι πλούσιος, αλλά βγαίνεις προς τα έξω με την εικόνα του μεγιστάνα. Γιατί έχεις από πολλές πλευρές, λέει, τα κονομάει από πολλές πλευρές. Αν σχετικά εσύ δεν έχεις να συμπληρώσεις για να στείλεις το παιδί σου στο πανεπιστήμιο, τι ποιο παιδί σου, να συμπληρώσεις για να πληρώσεις το ΔΕΗ και το τηλέφωνο. Θεωρείσαι, λέει, μεγιστάνας. Από αυτούς λοιπόν θα πάνε να τα πάρουν τώρα. Θα έρθουν να στα πάρουν. Γιατί το συνολικό εισόδημά σου μπορεί να αγγίζει και τις 20.000, 22.000. Οπότε, έλα αγόρι μου εδώ, κάτσε κάτω, κορίτσι μου, ό,τι και να είσαι, τρανσέξουαλ, ό,τι και να είσαι, τώρα ετοιμάσου. Με αυτές τις προϋποθέσεις μιλάνε για ανάκαμψη. Τι να την κάνουμε ωραία από την ανάκαμψη? Τέτοιου είδους ανάκαμψη. Αυτά κάθονται και σκαρφίζονται τώρα. Δεν σκαρφίζονται τίποτα άλλο. Δεν σκαρφίζονται πώς θα μπορέσουν να περισσώσουν κάτι, να δώσουν αυτά που χρωστάνε στον κόσμο για να μπορέσει να πάρει τα πάνω του. Πώς θα του τα πάρουν και αυτά τα λιγοστά που του έχουν μείνει. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα να πας στη Ρίγα, αν θα πάνε στη Λετωνία, να πας στην Εστονία ή οπουδήποτε αλλού, να κάνουν τι? Να μας την πουν, να μας λυπηθούν? Είπαμε, κυρίες και κύριοι, δύο πράγματα. Εδώ εμείς τόσο καιρό ασχολιόμαστε με τον Βαρουφάκη, αν είναι γραμμάτος, πώς λέγεται η διαφήμιση, γεμάτος ή αν είναι άδειος. Λοιπόν, με το σπίτι του στην Ακρόπολη, με τη Σάσα Μπάστα, πώς λέει την γυναίκα του, όχι Σάσα Μπάστα, άλλη είναι αυτή, τέλος πάντων. Και με όλους αυτούς, με αυτά ασχολιόμαστε. Με αυτά ασχολιόμαστε. Και τώρα ο κ. Βαρουφάκης λέει θα κάνει ένα Βαρουφέξιτ. Το διαβάσαμε γι' αυτό. Μετά το Grexit, το Grexident, έχουμε Βαρουφέξιτ. Ετοιμάζεται από γκαλάκια του. Εμείς ασχολούμαστε με αυτά όμως. Δεν βλέπουμε τι γίνεται ή μάλλον τι δεν γίνεται. Γιατί όταν ρώτησα κάποτε, και ρώτησαν κι άλλοι βέβαια δημοσιογράφοι, τον κύριο Βαρουφάκη, πότε προλαβαίνεις, ρε Γιάννη, με έναν νη, να δουλέψεις και να σώσεις την οικονομία μας? Έγραψες τόσα βιβλία από τότε που ανέλαβες υπουργός. Έχεις δώσει τόσες συνεντεύξεις. Έχεις εμφανιστεί σε τόσες τηλεοράσεις. Έχεις κάνει τόσα ταξίδια. Έχεις τα ντερά σου. Πότε δούλεψες, ρε, για να δούμε άσπρη μέρα εμείς? Έχεις χρόνο, παίρνεις και τη σύζυγο και πας και κάνεις και γεύματα, πίνεις και ποτάκια. Ρε γραμμό το εγώ, γιατί δεν έχω χρόνο να τα κάνω αυτά. Και δεν είμαι και υπουργός οικονομικών. Άρα μιλάμε για διάνοιες που μόνο σκέφτονται και γίνονται πράξη. Παίρνουμε τη Χάρλη, πάμε στη γωνία, συναντάμε τις καθαρίστριες, λύνουμε το πρόβλημα της καθαρίστριας. Πηγαίνοντας για ποτάκι με τη σύζυγο, λύνουμε το πρόβλημα των καθαριστριών, τζοπ, ξαναπροσλαμβάνουμε. Αυτό είναι. Τεράστια μυαλά. Μιλάμε για τεράστιους εγκέφαλους. Και εμείς περιμένουμε να δούμε άσπρη μέρα. Κατά τα άλλα, τη μύγα ξύγκη. Όχι μόνο δεν σου δώσουν αυτά που σου χρωστάνε, έρμε, πηδώματα περιμένεις. Ποια πηδώματα περιμένεις? Αυτή τη στιγμή το τι πρόστιμο πέφτει και για το τίποτα, για το πουθενά, για το τίποτα σας λέω, για τον αέρα, το τι πρόστιμο και τι αυστηρότητα έχει δοθεί εντολή, καμία επίοικια να υπάρξει, όχι σε καραμπενάτες παρανομίες, αλλά σε υποτιθέμενες παρανομίες που δεν έχουν γίνει ποτέ. Μου έλεγε χθες ένας φίλος, του ήρθε πρόστιμο 42.000 για ένα κίνητο που αφορούσε άλλο και όχι τον ίδιο.
Για τέτοια πράγματα μιλάμε. Από πού θα βγάλουν λεφτά για να τα δώσουν πίσω? Σε αριστερή κυβέρνηση γίνονται αυτά. Λεφτά όχι για να συντηρηθεί ο κόσμος, όχι για να μην πεινάσει, για να μην εξαθλειωθεί ο κόσμος. Λεφτά για να τα δώσουμε στους δανειστές. Και όταν ρωτάω σε τι διαφέρετε ρε παιδιά ως προηγούμενος, σε τι διαφέρετε, πες, σε τι διαφέρετε? Σε τίποτα. Θα μου πείτε, εδώ πέρασε ένα αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Βεβαίως. Προτεραιότητα. Καλισάξει με το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Και όταν πήγε να μπει μέσα η αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, είχαν βγάλει φουλτάκες κάποιοι. Αριστεροί πάντεται. Οι ίδιοι αριστεροί, κατά την άποψή μου, φασίστες της αριστεράς, γιατί υπάρχει και ο φασισμός της αριστεράς, έτσι, τι κάναν, όταν πήγε η Τσανάκα να ψελίσει κάτι για το μνημείο των Εβραίων στην Καβάλα, πέσαν να τη φάνε. Αυτοί οι ίδιοι που δεν θέλανε να μπει η γενοκτονία, η αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, αυτοί οι ίδιοι πέσαν να φάνε την Τζανάκα γιατί κάτι ψέλισε για το άστρο του Δαβίδ των Εβραίων. Μισαλόδοξη και φασίστρια η Τζανάκα, ενώ αυτοί ήταν δημοκράτες που δεν θέλαν να συμπεριληφθεί η γενοκτονία των ποντίων στο αντιρατσιστικό. Τι, από πού να το πιάσεις, κυρία μου? Από πού να το πιάσεις και πού να το τελειώσεις, δηλαδή? 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δημοκρατικά πάντοτε. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Χθες με φιλοξένησε ο Γιάννης ο Κορόγιας. Και λέγαμε για τη Ζωήτσα. Όχι τη δικιά μας, την Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, είπα για τη λίγδα της, είπα για τη μούρη της, είπα για το ύφος της. Τώρα να γίνω κάτι να πάλι. Πώς κοιμάται με αυτή τη γυναίκα ο άνδρας της? Δηλαδή, έλεος. Έλεος. Τώρα κάτι νοιάζω, το ξέρω, αλλά έλεος. Πώς του κάνει μάθημα στο κρεβάτι? Να του πει, ρε παιδί μου, έτσι θα το κάνεις. Όχι έτσι, λάθος. Αλλιώς. Πήγε η... Σαν θεσμός, επαναλαμβάνω, σεβόμαστε τους θεσμούς. Τα πρόσωπα όχι. Έτσι, σαν πρόσωπο μιλάμε τώρα. Πήγε λοιπόν, μετά τον Μεζινά, μετά τον αστυνομικό, πήγε τώρα στους δημοσιογράφους. Και τους κατήγγειλε on camera, γιατί σε έφρασαν τον δρόμο. Βλάκες δημοσιογράφοι. Ηλίθιοι δημοσιογράφοι. Τόσα ελικοπτεράκια έχετε που παίρνετε κάμερα από ψηλά. Γιατί τις φράζει τον δρόμο. Καβαλήστε ένα ελικόπτερο, πάτε από πάνω. Της πάτε συνέντευξη. Να περάσει η γυναίκα ήθελε. Να πάει να μιλήσει. Και εσύ βάζετε το ματσούκι στο στόμα. Με ποιο δικαίωμα δημοσιογράφη? Βάζει το ματσούκι στο στόμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, θα μου πείτε αν δεν μπορεί να βάλει κανένα. Τώρα ματσούκι της βάλει. Αντί να βάλει γλυφιτζούρι για παράδειγμα. Ναι, αυτή είναι η πρόεδρος της Βουλής. Επιπλήττει τους πάντες. Η δημοκρατία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της. Και αυτήν την πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτό το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να του κάνει κουμάντο, κανένα να του λέμε ζατ, κανένας. Ούτε Τσίπρας, ούτε Λαφαζάνης, ούτε Παπάς, ούτε Διάκος. Λοιπόν, με όλα αυτά κυρίες και κύριοι τα φεδρά, γινόμαστε κι εμείς φεδροί. Όταν έχεις μια φεδρή κυβέρνηση, έχεις και ένα φεδρό λαό που ακολουθεί. Είπα, σε αυτούς που έχουν μόνιμη ποδό και μόνιμη δικαιολογία, το τι κάνουν οι προηγούμενοι, αυτοί, εντάξει, τα θέλει ο κόλος τους, συγγνώμη για τη φράση. Τι φταίνει οι υπόλοιποι? Δηλαδή, με την ίδια λογική, όποιοι στηρίζουν μια κυβέρνηση και πετάνε τον μπαλάκι στην προηγούμενη, δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν άκρη. Θα έρθουν οι επόμενοι και θα λένε οι προηγούμενοι. Θα έρθουν οι μεθεπόμενοι και θα λένε οι επόμενοι. Οπότε τώρα που όλες πάμε να πούμε κάτι εμείς, μας πετάτε ένα και τι λες, καμαρίδι, δηλαδή, οι άνθρωποι τώρα 4,5 μήνες, οι προηγούμενοι. Πάρεις προηγούμενος να σας λύσουν. Σαν τον άλλον βγήκε στην εκπομπή μου από την Καβάλα, στην τηλεοπτική μου εκπομπή ένας κύριος, και λέει καταστράφηκα. Ωραία. Η Νέα Δημοκρατία φταίει. Συμφωνώ. Κατάπτυστη. Αλλά εγώ, λέει, τώρα θέλω οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να με αποκαταστήσουν. Μάλιστα. Περίμενα ξαναγίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, να βάλει υπουργός να σε αποκαταστήσουν. Τι να του πω τώρα του ανθρώπου? Του υπενθύμισα βέβαια ευγενικά ότι τώρα έχουμε άλλη κυβέρνηση. Ότι έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Λοιπόν, αν περιμένεις να σε αποκαταστήσουν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας που σε κατέστρεψαν, άρα μη περιμένεις να αποκατασταθείς. Δηλαδή, ή εγώ τα βλέπω τα πράγματα στραβά, ή στραβά αρμενίζουμε. Ο γυαλός δεν πιστεύω να είναι στραβός.
Ο γυαλός είναι αυτός που είναι μια ζωή. Μάλλον εμείς τραβάρνουμε, κυρίες και κύριοι. Μάλλον εμείς δεν βλέπουμε τα πραγματικά μας προβλήματα και πώς μπορούν αυτά να λυθούν. Μάλλον συμπαρασυρώμαστε σε μια τετράγωνη λογική, θα έλεγα, του να προσπαθούμε να βρούμε άλλα θύματα, ενώ την ίδια στιγμή θυματοποιούμαστε εμείς, γιατί εμείς είμαστε τα μεγάλα θύματα όλων αυτών, και βάζουμε μπροστά το σώμα μας για να τους καλύψουμε. Αυτά έτσι οι γενικές γραμμές. Γιατί διαβάζοντας πάλι τους νέους φόρους και τα νέα χαράτσια για να μαζέψουν χρήμα να το δώσουν στους δανειστές, πράγματι με πιάνει σύγκριο. Και όχι μόνο το ΦΠΑ. Εδώ του λες, το ΦΠΑ, αν το αυξήσεις εκεί, θα καταστρέψεις τον τουρισμό. Δηλαδή θα βγάλεις τα μάτια σου με τα χέρια σου. Είναι το μοναδικό προϊόν που θα σου δώσει συνάλλαγμα, χρήμα, φράγκα. Και εσύ πας και τον αυξάνεις. Δεν ακούς. Τι να πεις μετά από αυτό. Τώρα να μου πείτε επιμέρους, υπάρχουν ένα κάρο κόσμος που περιμένει. Θα περιμένετε, κυρίες και κύριοι. Πολύ ακόμη θα περιμένετε. Και όταν περάσει ένας χρόνος, πρώτο Θεός να είμαστε γεροί, και αν είναι πάλι αυτή η κυβέρνηση, θα περάσει και δεύτερος χρόνος, να είμαστε γεροί και πάλι, παραλαμβάνω, πρώτο Θεός, θα πούν, περιμένετε ακόμα λίγο, μέχρι τις εκλογές. Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχω πολλά παράπονα, όχι μόνο εγώ, το βλέπω και εγώ, ειδή η σώμαση, από συμπολίτες μου, για την κατάσταση που επικρατεί, συγγνώμη, στην πόλη. Η πόλη με τα χίλια χρώματα, κυρίες και κύριοι, πώς είναι έλεγε ο Λάκης, αρχόντισα της Τράκης. Μάλιστα. Λοιπόν, η αρχόντισα αυτή, αν κάνει το λάθος και δεν βάλει ερπίστριες να περπατήσει στους δρόμους, η αρχόντισα θα φάει τα πόδια της. Δεν υπάρχουν πλέον δρόμοι με λακκούδες. Υπάρχουν λακκούδες με δρόμους. Και στο κέντρο και σε οικισμούς και στις συνοικίες και στην είσοδο της πόλης και στην έξοδο της πόλης και στο έμπα της πόλης και στο έργα της πόλης. Δεν υπάρχουν πλέον, επαναλαμβάνω, λακκούδες στους δρόμους. Υπάρχουν και κάποιοι δρόμοι στις λακκούδες. Από την αρχή ξεκινήσαν και το Μουχαμπέτι. Θα κάνουμε μαζική παραγγελία ασφάλτου, θα βγούμε να ασφαλτώσουμε κτλ. Κτλ. Μα υπάρχουν δρόμοι, κύριε Χαράλαμπε, Δημαρχόπουλε, που θέλουν ξύλωμα από την αρχή, νέο ασφαλτοτάπητα, όχι άλλα μπαλώματα. Και τώρα, τζουπ, από μεθαύριο, την άλλη εβδομάδα, θα κλείσει και 28 Οκτωβρίου. Θα κλείσει 28 Οκτωβρίου, από τη Τζιμισκή μέχρι την πλατεία. Γιατί θα κλείσει, για να γίνουν, λέει, τα ανατολικά πεζοδρόμια της πλατείας. Καλά ρε παιδιά, 4 εκατομμύρια δώσαμε στην πλατεία. Στην κεντρική πλατεία δώσαμε 4 εκατομμύρια. Έκλεισε το κέντρο για πόσους μήνες. Ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος. Ταλαιπωρήθηκαν οι καταστηματάρχες. Γιατί δεν τα κάνατε όλα μαζί. Λέει, γιατί δεν είχε βγει η προκήρυξη του έργου. Γιατί δεν τα προκήρυξατε όλα μαζί. Γιατί δεν κάνατε μια πλατεία ενιαία και για το χώρο, και για τα πεζοδρόμια, και για το πράσινο, και για το κίτρινο, και για το κόκκινο, και για το μπλε. Δηλαδή, γιατί ταλαιπωρεί τον κόσμο, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα κλείσει τώρα 28 Οκτωβρίου. Θα αρχίσουν οι παρακαμπτήριες. Θα γίνει να γίνει τις πόπεις μέσα στο κέντρο. Για να γίνει κάτι που έπρεπε να γίνει εξ αρχής. Και η ερώτησή μου είναι εξής. Στον κύριο Δημαρχόπουλο. Φίλε Δημαρχέ, θα γίνουν και αυτά που είπες προεκλογικά συνάμα με αυτή την αμπομπούλα που έτσι κι αλλιώς θα γίνει στην κεντρική πλατεία? Δηλαδή είχες πει, θα εκτονώσουμε την κυκλοφορία, θα ανοίξουμε κάποια ρεύματα. Μιχαήλ Βόγδου, είχες πει μπροστά από το ταχυδρομείο, είχες πει για εκτονώσεις κυκλοφοριακές. Θα τα κάνεις τώρα που θα κλείσεις την πλατεία ή πάλι θα τα αναβάλεις? Κάτι είχες πει για το Συντριβάνι, για τον Πλάτανο. Τα είχες πει στον αέρα, εκτός αν μας δούλευες. Οπότε, βγες και πες, κοιτάξτε να δείτε πως είπε ο άλλος. Ο Φλαμπουράζης το είπε, έλα μωρή υπερβολές. Λέγαμε, εντάξει, το ξέρει το ανέκδοτο με το λαγό. Καθόμαστε, δεν λέει και κάνει μια μαλάκι να περάσει ώρα. Έτσι, το ανέκδοτο το λέω, έτσι. Έτσι λέγει και ο λαγός στο Λιοντάρι, έτσι έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά. Κάθε να κάνουμε, δεν έχει καμιά μαλάκι να περάσει ώρα. Και εμείς ψηφίσαμε. Εμείς ήμασταν οι μαλάκοι. Έτσι,
όταν ψηφίσε, σε μάρα, δεν το συζητάμε. Έτσι κάνει και ο Δημαρχόπουλος. Τα είπε λοιπόν προεκλογικά ο Δημαρχόπουλος στον αέρα πολλές φορές, θέλοντας να ικανοποιήσει τα αιτήματα που υπήρχαν. Μόλις εκλεγούμε θα κάνουμε παρεμβάσεις στην πλατεία. Να τα πρωτοσέλιδα. Θα παρέμβει, ο Δήμαρχος, ψηφίστε τον. Και εμείς τον ψηφίσαμε. Ακόμη παρεμβαίνει ο Δήμαρχος. Ακόμη παρεμβαίνει. Τώρα που θα κλείσει λοιπόν 28 Οκτωβρίου, για να δούμε. Θα παρέμβει ο Δημαρχόπουλος. Θα κάνει πράξη αυτά που είπε ή θα είναι σαν το λαγό κι αυτός. Ε, λαγός. Λαγός ο Δημαρχόπουλος. Τα ποδάρια δεν φτάνουν, τέλος πάντων. Θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, ότι είμαστε πολύ ανόητοι. Δεν το λέω αλλιώς, γιατί εντάξει, αρκετά είπαμε. Γιατί πιστεύουμε τον κάθε ένα που βγαίνει και λέει μια μπούρδα και μετά ξεχνάμε να τον ελέγξουμε. Λοιπόν, όσον αφορά το κλείσιμο της 28 Οκτωβρίου, μπορεί να γίνεται και μια πρόβα, το απασχολούμαστε σήμερα, ασχολείται η εφημερίδα Δράκη με ρεπορτάζ, υπάρχει και μια πρόβα νηφικού για το νέο κυκλοφοριακό, αν και εφόσον και όταν ισχύσει, που προβλέπει την πεζοδρόμηση του κομματιού αυτού, δηλαδή του πιο νευραλγικού κομματιού από την οδό της Μυστική μέχρι την Κεντρική Πλατεία, για να δούμε πώς θα δουλέψει η αγορά. Σήμερα εμείς ακούμε τις απόψεις των επαγγελματιών, τις απόψεις των καταναλωτών, τις απόψεις των τεχνικών υπηρεσιών, για να σας μεταφέρουμε μέσα από ρεπορτάζ της εφημερίδας Τράχη αύριο και αναλυτικότερα στοιχεία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά. Αρχίζουν και σοβαρεύουν πλέον τα πράγματα. Σοβαρεύουν στο εξωτερικό, σοβαρεύουν και στο εσωτερικό, σοβαρεύουν και σε επίπεδο περιφέρειας, σοβαρεύουν και σε επίπεδο δήμων. Η περίοδος χάριτος τέλειωσε για όλους. Και για τους κοινοβουλευτικούς και για την κυβέρνηση και για τους δημάρχους και για τους περιφερειάρχες. Πάει. Τέλος. Περίοδο ανοχής, προσαρμογής, τέλος. Αν δεν προσαρμόστηκαν μέχρι τώρα είτε η κυβέρνηση, είτε οι δήμοι, είτε οι περιφέρειες, άρα ψηφίσαμε απροσάρμοστους. Και υπάρχουν ειδικά ιδρύματα για τους απροσάρμοστους που μπορούμε να τους στείλουμε εκεί. Τώρα πλέον, ως προσαρμοσμένους, θα κρίνουμε και θα τους ασκήσουμε δρυμύτατη κριτική. Ως προσαρμοσμένους και ως λογικούς. Έτσι, υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, θα είμαστε κάθετοι. Και όποιος παρεξηγηθεί, γιατί θίγουμε τον κολλητό του, γιατί θίγουμε την κυβέρνησή του, γιατί θίγουμε τον δήμαρχό του ή τον περιφερειάρχη του, θα είναι εκεί μπροστά για να τα ακούσει κι αυτός και να δούμε τι έχει να μας πει. Έτσι, αν κάποιοι έχουν τη σπάτουλα ως ίδιον και τα κονομάνε και θέλουν να γίνουν φύλακες από αυτούς που τα κονομάνε, θα τους δώσουμε και αυτούς στην κοινωνία και να τους κρίνει η κοινωνία. Ένα και ένα κάνουν 11 που λέμε, έτσι. Αυτά, χωρίς κανένα ίχνος απειλής. Απλά με μια επιθετική, δημοσιογραφική, πάντοτε δεοντολογική κριτική άποψη. Αυτά τα λίγα, να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού της εκπομπής για την Δευτέρα, γύρω στις 12:20. Εύχομαι να περάσετε καλό Σαββατοκύριακο. Να είμαστε όλοι καλά. Πρώτα ο Θεός και να τα ξαναπούμε. Γεια σας.